Στο πέμπτο λεπτό ο Χατζη Σουλεϊμάν θα εκτελέσει προς το δεύτερο. Μπάλα θα περάσει πάνω από τον Ροδίτη που πάνε και να ευνηδιάζεται, αλλά δεν θα. Έχει πορεία προς το δέρμα, καταλήγει out. Χατζη Σουλεϊμάν και πάλι, μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Ο Μαθαίος Τονιάτης είναι αυτός που κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι. Από την καλή εκτέλεση φάλ του Χατζη Σουλεϊμάν, ευνηδίασε κάπως την άμυνα του Απόλλων Καλυθιών. Και η αναγέννηση Ασφενδιού στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Με την προβολή του Θονιάτη να καταλήγει στην δεξιά γωνία του Ροδίτη για το 1-0. Ο Πελαρδής κάνει την σέντρα. Το πλασέ στην αγκαλιά του Μιχαλάκη από τον Αμαρκάρη στο Σαβούλη. Στο 10, πάρα πολύ καλή φάση για τον Απόλλων να φέρει το ματς στα ίσια. Το πλασέ του πάνω στον Μιχαλάκη, η προσπάθεια του Σπαχιού. Μιχαλάκης θα απομακρύνει και συνέχεια έχουμε κόρνερ στο 11ο λεπτό. Ο Λαγκεσίρα προσπηγήσει, θα μπει στην περιοχή παράλληλα. Ο Σπαχιού γυρνά ωραία το πλασέ με τον Μιχαλάκη να απομακρύνει σε κόρνερ. Πάρα πολύ μεγάλη φάση και πάλι συνεργασία Λαγκεσίρα και Σπαχιού. Ο Μιχαλάκης λέει όχι στον Ντάνιελ Σπαχιού στο 12. Χατζη Σουλεϊμάν θα εκτελέσει. Η εκτέλεση του Χατζη Σουλεϊμάν είναι καλή. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Ζαΐμι είναι αυτός που θα βρεθεί στο δεύτερο δοκάρι από την εκτέλεση κόρνερ του Χατζη Σουλεϊμάν, ο οποίος δημιουργεί και πάλι για την αναγέννηση Ασφενδιού. Και ο Κοσμάς Ζαΐμι στο 17ο λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στους γηπεδούχους. Σηκώσει Μιχαλάκης στα όρια της περιοχής, θα μπει στην φάση και στη συνέχεια θα στείλει την μπάλα out του Σπαχιού. Ο Πελαρδής, η πάσα του στον Μαγιόγλου, η σέντρα του Μαγιόγλου για τον Χατζη Κοσμά. Ο Χατζη Κοσμά στο σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Με υπομονή ο Απόλλων γύρισε, η μπάλα φτάνει στον Χατζη Κοσμά που είχε τον χρόνο να σημαδέψει την αριστερή γωνία του Μιχαλάκη και στο 27 οι φιλοξενούμενοι ξαναμπαίνουν στη διεκδίκηση του παιχνιδιού με τον Στέρεχο Χατζη Κοσμά να σκοράρει. Ο Μαγιόγλου κάνει κίνηση, ο Λαγκεσίρα, ο Μαγιόγλου κρατά, η κίνηση του Λαγκεσίρα, ο Λαγκεσίρα στη θέση βολής καθυστερεί, παράλληλα Μιχαλάκης μαζεύει. Χατζη Σουλεϊμάν στην εκτέλεση του φάουλ, μπάλα στην περιοχή, θα περάσει από όλους και θα καταλέξει κόρνερ. Μελαρδής κάθετη του πάρα πολύ ωραία στον Χατζη Νικόλα. Χατζη Νικόλα θα κάνει την σέντρα στην περιοχή. Ο Σπαχιού θα δοκιμάσει το σουτ με τον Μιχαλάκη να μαζεύει στο 38. Προσποίηση του Σπύρου. Θα περάσει ο Σπύρου, συνεχίζει την προσπάθειά του, δοκιμάζει το σουτ. Η απομάκρυνση του Ροδίτη, στη συνέχεια και πάλι ο Σπύρου, ο Ροδίτης απομακρύνει. Ο Θωνιάτης θέλει να μπει στην περιοχή, ο Θωνιάτης, ο Σπύρου το πλασέει κόντρα κόρνερ. Λαγκεσίρα, πάρα πολύ ωραία προσποίηση, θα μπει στην περιοχή, το σουτ μετά αριστερό παράλληλα με την εστία. Πελαρδής στο κόρνερ, η κεφαλιά θα περάσει out από τον Τίμο Σαβούλη στο 45. Με τον Σπύρου να πηγαίνει στην εκτέλεση. Σπύρου εκτελεί, κεφαλιά, η απομάκρυνση πριν η μπάλα περάσει την γραμμή από τον Σελαυτζή στην κεφαλιά του Σωτήρη. Για τον Σπαχιού, ο Σπαχιού η κάθετη, ο Χατζικοσμάς, η πάσα, ο Σπαχιού δεν θα μπορέσει να περάσει. Ίσως το παράκαναν εδώ οι φιλοξενούμενοι με τις πάρα πολλές πάσες χωρίς να τελειώσουν τη φάση. Ο Στατιού δοκιμάζει το σούτ, ο Στατιού, υπέροχο γκολ. Στο 52 ο Στατιού είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα από πολύ μακριά, θα δοκιμάσει τα πόδια του στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μιχαλάκη. Με τον Απόλλων Καλυθιών να φέρει το παιχνίδι στα ίσια με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με το δυνατό σουτ του Στατιού. Σπύρου θα την κρατήσει εντός γηπέδου. Ωραία τρίπλα του Σπύρου. Σέντρα σουτ προς το δεύτερο. Κόκαλης θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα καταλήγει out. Πάρα πολύ μεγάλη φάση στο 60 με τον Κόκαλη για να πάρει προβάδισμα για αναγέννηση. Χατζη Σουλεϊμάν στην περιοχή. Το πλασέ του Κόκαλη. Η μπάλα καταλήγει στη συνέχεια στα δίχτυα. Ο Κόκαλης πλασάρει, ο Ροδίτης απομακρύνει και στη συνέχεια νομίζω αυτογκόλ είναι. Νομίζω από τον Σαβούλη καταλήγει η μπάλα στα δίχτυα. Ο Κόκαλης είναι αυτός που μπήκε στην φάση, πανηγυρίζει. Η αναγέννηση Ασφενδιού παίρνει προβάδισμα στο σκορ στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, κάνει το 3-2.
για τον Κόκαλη και πάλι ο Χατζη Σουλεϊμάν έρχεται εσωτερικά, ανοίγει στον Σπύρου, ο Ροδίτης θα καταλάβει την πάσα, ο Λαγκεσίρα θέλει να περάσει, δεν θα καταφέρει, με τον Ροδίτη να δίνει συνέχεια με βολέ, ο Σπαχιού θα κατεβάσει, θα πλασάρει ο Σπαχιού, Μιχαλάκη θα μαζέψει, Χατζη Σουλεϊμάν για τον Σπύρου, ο Σπύρου στην περιοχή σε θέση βολή στο πλασέ, ο Ροδίτης λέει όχι. Και στη συνέχεια το γύρισμα του Σπύρου, ο Ροδίτης θα μαζέψει στην εκτέλεση του κόρνερ. Κόκαλης θέλεσε να μπει στην φάση, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε σε χέρι. Νομίζω βρήκε στο χέρι του Μάστορα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν διαμαρτύρεται καν. Ο Μάστορας είναι 23ο λεπτό. Ο Δημήτρης Πίσα απέναντι από τον Ροδίτη, ο Πίσα εκτελεί, έσκαψε την μπάλα, τον ψάρεψε ο Ροδίτης και μπλόκαρε. Ο Μάστορας θα χάσει, ο Πίσα, ο Σπύρου, το πλασέ, ο Ροδίτης θα μαζέψει.